της εκτελεστικής επιτροπής της Εξυπηρετίας συγκαλείται σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών σε Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα. Πρώτο θέμα, την επικύρωση των εξουσιών. Με το δικαίωμα, ποιοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μέσα στην Εξυπηρετία. Ο τακτικός αντιπρόσωπος του Σωματείου Αθλητική Ένωση Παλινοστού των Διόσχολη, κ. Κοκαδίδης Γεώργιος, κολλείται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις αρχαιρεσίες της 23ου του 2017, καθώς επίπτυσης διατάξης του παρακτήματος Α του καταστατικού της Εξυπηρετίας άρθρο 2 παράγραφο ΣΥΚΑΜΑ, αφού δεν έχει πάρει την προθεσμία των 30 μηνών, αφού υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδος Αθλητική Ένωση Παλινοστού των Διόσχολη κατά το έτος 2015, και αγωνίστηκε στις 5 Τετάρτου του 2015, τελευταίος αγώνας, στον ποδοσφαιρικό αγώνα Διόσκουρη Ακαδημία Πλακαμόνα και επομένως δεν έχει παρέλθει προθεσμή των 30 μηνών από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα όπως προκύπτει από τα προσκοπιζόμενα στοιχεία. Επίσης, ο τακτικός και αναπληρωματικός αντιπρόσωπος του Σωματείου ΓΑΣ Πύλιος Αγίου Ιωάννη, κ. Κωνσταντινίδης Λάζαρος και κ. Αβραμίδης Σάββας, κολλείονται για το λόγο ότι διορίστηκαν τον παραθμό 1 κάτω από 11 Τρίτου 2017 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Προαναφερόμενου Σωματείου προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις αρχαιρεσίες της 23ου 2017 με διοίκηση τους κυρίους Αβραμίδη Σταύρο, Σιδηρόπουλο Παναγιώτη, Αβραμίδη Στέφανος και Καβάρα Ιωάννη, Κουμπρίδηκαν οι Τσιβαλίδη Ανέστη Παπαδόπουλο Αλέξανδρο, οι οποίοι εκλέχθηκαν σε αρχαιρεσίες στις 30 Ιουνίου του 2015, ενώ ήδη είχε κατευθυνθεί στην Εξυπηρετία στις 12 Οκτώβου του 2016, νέα διοίκηση του Σωματείου με Αβραμίδη Σταύρο, τον Ετζίδη Κωνσταντίνο, τον Ετζίδη Γεώργιο και Καβάρα Ιωάννη, που βρίσκονταν σε νύχτα Διονύσο Μιλευθύνη Νικόλαο, οι οποίοι εκλέχθηκαν στις αρχαιρεσίες στις 30 Μαΐου του 2016, αριθμός ισορροπημένου εγγράφου της Εξυπηρετίας 858 κάθετος 12816 και κατά συνέπεια, κατά το χρόνο, υποβολής της πρότασής τους προτάθηκαν από μια ανύπαρκτη διοίκηση, τόσο που η πρόταση δεν είναι νόμιμη και δεν παράγει καμία νόμιμη συνέπεια όπως ισορροπείται το σώμα. Διαγόρα σεβαστής. Τακτικός Σιμεωνίδης Ιωάννης του Γεωργίου με αναγνωματικό τον Κωνσταντινίδη Γαβρίλη του Γεωργίου. Αν ο Γιάννης είναι του Γεωργίου, δεν μπορεί να ψηφίσει. Λοιπόν, είναι 47 που ήταν ο εκλογικός κατάλογος, είναι 48, ένα σωματείο του βρήκε από την 47, άρα 47 σωματεία θα ψηφίσουν. Εκλέγοντος από το σωματείο, από εμάς, θα παίρνουν το ψηφοδέλτιο, τα δύο παραπάνω που υπάρχουν, τα βάζετε από εσάς. Νομίζω όπως καθόμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε, θα φωνάζει 2-2 τα σωματεία, θα πηγαίνουν οι εκπρόσωποι στα παραπάνω δεξιά και αριστερά, θα περιμένουν οι άλλοι, δεν θα σηκωθεί κανένας. Θα τελειώνουν οι δύο, θα κάνουν οι άλλοι. Να μην παίρνουμε γυαλιά, να μην παίρνουμε. Αυτή είναι η πρόταση. Το σώμα τι λέει. Έτσι, εντάξει. Έτσι, πώς να ξεχνάς. Εμείς θα πούμε στη πλήρη. Ένα. Διότι έγραφε μόνο σε λευκό το όνομα Σιμεωνίδης, το οποίο είναι ακύρωτο. Δεν ξέρω ποια είναι, έλα. Έλα, δεν γίνεται. Και ένα λευκό. Λευκό ψηφοδέλτιο. Ένα λευκό. Ένα. Και 45 έγκυρα. Υποψήφοι για την Εκτελεστική Επιτροπή έλαβαν Αναστασιάδης Λάζαρος, 39, Θεοχάρης Φώτιος, 37, Κυραηλίδης Χρυσόστομος, 43, Μανουσαρίδης Κωνσταντίνος, 40, Ναλπαντίδης Λεωνίδας, 41, Παπαπετρίδης Αντώνιος, 1, Πατσιοδήμος Ιωάννης, 0, Παυλίδης Απόστολος, 41, Σιδηρόπουλος Λάζαρος, 40, Σπαθάρης Νικόλαος, 40, Τόκας Αστέριος, 42, Τσακνάκης Δημήτριος, 40, Χατζηπαυλίδης Αρτέμιος, 41. Εκλέγονται όλοι
πλην των κυρίων Παπαπετρίδη Αντωνίου και Πατσιοδήμου Ιωάννη. Ευχόμαστε καλή θητεία στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ο κύριος Κεραϊλίδης, ο οποίος είναι πρώτος από τους τακτικούς και πλειοψηφίσας σύμβουλος, θα καλέσει το σώμα για κατανομή αξιωμάτων. Στην πρώτη συνεδρίαση του κάνει τα σύγκρια. Θερμά συγχαρητήρια, έχετε εκλεχτεί πρώτος σε ψήφους, με 43 ψήφους. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεδρίους. Είστε υποχρεωμένος τώρα πλέον να συγκαλέσετε το, για την κατανομή αξιωμάτων το επόμενο συμβούλιο. Πώς θα πράξετε από εδώ και πέρα? Θα κοιτάξω να συγκαλέσω το συντομότερο δυνατόν. Εγώ έχω να πω ότι οι εκλογές διεξήχθηκαν σε πολύ ομαλό και ήρεμο κλίμα, όλα πήγανε καλά. Το ψηφοδέλτιο θα δούμε ποιος θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος, ναι. Παρόλη την απουσία του κ. Σημεωνίδη. Ναι, παρόλη την απουσία του ξαδέρφου μου του Γιάννη του Σημεωνίδη, τον οποίο αγαπάμε και στηρίζουμε και είμαστε μαζί του. Θα κληθούμε να εκλέξουμε διοικητικό συμβούλιο. Ομάδα είναι δυνατή. Η ομάδα είναι ενωμένη και είναι και δυνατή. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Προχωράμε όλοι μαζί για το κοινό καλό όλων των σωματείων της Πειραιάς. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια κύριε Κεραϊλίδη και καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Παρόλο που προσπάθησαν να μας σταματήσουν με όλα τα μέσα που είχαν, εμείς καταφέραμε, κάναμε τις εκλογές σήμερα. Αν και τελευταία στιγμή ακόμα λέγανε ότι δεν θα γίνουν εκλογές, οι εκλογές γίνανε. Είμαστε οι νικητές, είμαστε οι άνθρωποι που θα δουλέψουν στο ποδόσφαιρο της Πειραιάς. Θα το οργανώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, να δούμε μια καλύτερη μέρα και ένα καλύτερο ποδόσφαιρο για την Πειραιά. Συγχαρητήρια στον φίλο μου και αδερφό μου, τον Στέργιο τον Τόκα. Μαζί ξεκινήσαμε μια προσπάθεια εδώ και 4 μήνες, μαζί την τελειώσαμε, θα είμαι στο πλευρό του. Θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος. Άρα λοιπόν σηκώνουμε μανίκια και από αύριο ξεκινάμε δουλειά. Σηκώνουμε μανίκια και από αύριο ξεκινάμε δουλειά. Ναι, ακριβώς έτσι. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή επιτυχία στον νέο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πόστο, κύριε Σημεωνίδη. Και δεν άλλαξε τίποτα, παρόλο που άλλαξε ο πρόεδρος της Επιχειρήσεως, είναι ο Στέργιος ο Τόκας. Εμείς δεν κοιτάμε ονόματα. Από την αρχή το είπαμε 22. Είστε δεμένοι σαν ομάδα. Είμαστε 22, ήμασταν 22, είμαστε 22, θα είμαστε. Δεν παίζει ρόλο αν λέγεται Στέργιος, αν λέγεται Γιάννης, αν λέγεται Κώστας. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε. Έγινε πρόεδρος επίσημα είναι ο Στέργιος ο Τόκας και θα ηγηθεί της νέας διοίκησης, της Επιχειρήσεως. Και ό,τι είπαμε ότι στηρίζουμε Βαγγέλη Γραμμένο είναι δεδομένο, βεβαίως. Άρα ό,τι είπαμε δεν αλλάζει τίποτα, ήταν και η προηγούμενη δήλωσή σας, συνεχίζει και ισχύει. Και να πω και κάτι τώρα που μου δόθηκε ευκαιρία, το ενδιαφέρον μας για τον Πειραιικό δεν ήταν προεκλογικό. Παραμένει. Παραμένει, είμαστε έτοιμοι, μιλήσαμε με 4-5 επιχειρηματίες της Πειραιάς, όχι της Κατερίνης μόνο. Άρα λοιπόν είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγει και θα το παρακολουθήσουμε. Και όταν το καλό τελειώσει η φετινή χρονιά του χρόνου. Ωραία. Καλή δύναμη και πάλι, σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκλογή του ψηφοδελτίου, αν και εσείς δεν είστε μέσα, κύριε Σημεωνίδη. Το ίδιο είναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σημασία για μας δεν παίζουν τα πρόσωπα. Σημασία παίζει η ομάδα. Και αυτή την ομάδα, αυτή η ομάδα οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη του Σημεωνίδη, ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί σήμερα είμαστε νικητές. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας όλα τα σωματεία. Οι 28 υποψήφοι είναι όλοι που έρχονται από τα σωματεία. Θέλουμε αυτή η ομάδα να μεγαλώσει και να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου που υπάρχουν. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι θα αλλάξει σελίδα το ποδόσφαιρο της Πειραιάς και εύχομαι να αλλάξει σελίδα και η ΕΠΟ. Και σε αυτό θα είμαστε αρρωγοί και θα στηρίξουμε τον Βαγγέλη τον Γραμμένο. Συγχαρητήρια για την εκλογή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, τολμώ να πω. Όχι ακόμη. Να γίνω πρώτα οι αρχιερήσεις και μετά λοιπόν. Ευχής έργο να πάμε όλα καλά και καλή να μπορέσουμε και καλή δουλειά. Και καλή να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ.